Ο ελληνικός λαός είναι καταδικασμένος να ζει μια δυστοπία. Μια δυστοπία η οποία έχει κυβερνητικά στελέχη να βγάζουν σέλφι γελώντας στα καμένα. Έχει βία απροκάλυπτη και απρόκλητη στους δρόμους. Και βεβαίως είναι καταδικασμένοι να ζουν στη χώρα που δεν έχει σιδηρόδρομο. Σήμερα το απόγευμα, η χώρα δεν έχει σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Υπάρχει μια υπηρεσία στο Telegram που ειδοποιεί τους επιβάτες για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα, τώρα πριν από λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στις γραμμές από και προς Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο, Κιάτο, Πειραιά και Χαλκίδα. Παντού δηλαδή. Σε όσους λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Παντού! Ξέρετε τι έχει συμβεί. 14 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Το πολυδιαφημισμένο Βέλος έμεινε και πήγε άλλο τρένο για να μεταφέρει τους επιβάτες. Αποτέλεσμα, η ώρα 9.30. Είναι στο σταθμό της Δεκέλειας 130 επιβάτες και πλέον, ανάμεσά τους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγχαρητήρια στο επιτελικό κράτος. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να σας λέμε, καταραίει ο σιδηρόδρομος. Και να τα αποτελέσματα. Και είχε πάει και πριν μερικές εβδομάδες ο κύριος Καραμαλής, ένας δεν βρέθηκε να το συμβουλέψει. Στα Βαφτίσια, άλλαξε όνομα, η Τρενοσέ, έγινε Hellenic Train. Και κοντεύουν να σπάσουν τα κινητά, τα ντιν-ντιν-ντιν, τις ειδοποιήσεις, που λένε καθυστέρηση, ακύρωση. Θα πάτε με λεωφορείο. Αυτό δεν είναι Hellenic Train, είναι Hellenic Bus. Πάμε τώρα, επιτρέψτε μου, το χρόνο που απομένει να τον αφιερώσω στο ζήτημα της ΕΙΔΑΠ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Σταϊκούρα. Καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο καημός της Νέας Δημοκρατίας. Ο καημός της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί εξ ολοκλήρου η ΕΙΔΑΠ μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το βασανό της, αυτός είναι ο καημός της, αυτός είναι ο ταλκάς της. Είναι προφανές. Το 2013 η υπογραφή Σαμαρά έλεγε 61% ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, 51% της ΕΙΑΦ. Με δύο κύματα άρσης αυτής της πρόβλεψης και με τη δική μας διακυβέρνηση, το ποσοστό που έμεινε στο ΔΑΙΠΕΔ πήγε στο 11%. Αυτό λέει το ιστορικό. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι δέσμια ιδεών οι οποίες έχουν και διεθνώς υποχωρήσει και καταρρεύσει. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε πόσες από ιδιωτικοποιήσεις στα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης έχουν γίνει στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία? 131. 131 από ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή είναι η διεθνή στάση, την οποία αρνείστε να δείτε. Είστε τόσο τυφλωμένοι που παραλείπετε τις διεθνείς στάσεις. Το ψήφισμα του ΟΗΕ που λέει ότι το πόσιμο νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και θεμέλιο για την άσκηση των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως παραλείπετε και γράφετε και στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας? Είπε ότι η τροπολογίες του θεραπεύουν, λέει, την πρώτη για τη συνταγματικότητα, η οποία μιλάει για την ανάγκη άμεσου ελέγχου του κράτους. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Παραμένουν οι ρυθμίσεις που δίνουν την πρωτοκαθεδρία στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπερταμείο. Ο κ. Σταϊκούρας όμως δεν είπε τίποτα για την άλλη μεγάλη κραυγαλαία αντισυνταγματικότητα, η οποία τι λέει? Ότι η καταστατική αρχή του υπερταμείου, που είναι η διαμόρφωση κερδών και χρηματορροών, μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με την ιδρυτική καταστατική υποχρέωση, συνταγματική υποχρέωση της ΕΙΔΑΠ να παρέχει στον πληθυσμό ικανή ποσότητα και ποιότητα νερού. Αυτό το προσπεράσανε. Το προσπέρασε και ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος βεβαίως εδώ πέρα πιεζόμενος προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Το τρίτο βέβαια που μας είπε περί χάρης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να ομιλεί. Μάλιστα. Για να δούμε, δικαιούται να ομιλεί. Πρώτον, όταν ιδρύθηκε το υπερταμείο, η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ δεν ήταν μέσα σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει υπερταμείο χωρίς την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ μέσα. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα
να ιδιωτικοποιήσεις ή να μην ιδιωτικοποιήσεις, είτε υπάρχει υπερταμείο είτε δεν υπάρχει. Απόδειξη. Ο Σαμαράς ήταν έτοιμος να πουλήσει το 61% της ΕΙΔΑΠ και εμείς δεν πουλήσαμε ούτε μία μετοχή. Ούτε μία μετοχή. Και περιφέρει το επιχείρημα η Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια ότι μπήκε η ΕΙΑΣ και η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Δεν ήταν στο πρώτο παράρτημα. Μπήκανε όντως με τη συμπλήρωση. Λάθος. Μπορεί. Έπρεπε να καταφέρουμε να μείνουν έξω. Μπορεί. Μπήκανε όμως. Μισό λεπτό. Περίμενε τώρα και έρχεται το καλό. Μισό λεπτό. Καλό. Και ήταν ήρεμο. Μπήκε λοιπόν στο υπερταμείο. Ναι. Κύριε Χρυσομάλη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Χρυσομάλη, σας παρακαλώ. Υπομονή έρχεται. Μην τον απαντάτε, κύριε Παπά. Μα δεν έχει υπομονή, θα μου δώσετε ένα λεπτό γιατί μου το έφαγε. Λοιπόν, όταν μπήκε λοιπόν στο υπερταμείο, διότι και αυτό το κάνετε γαργάρα, υπήρξε η ρητή επιφύλαξη, η οποία έλεγε με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Διότι βγήκε σε αυτό το βήμα ο κύριος Σταϊκούρας και έλεγε έχουμε σύμβαση με τον ESM. Μα με συγχωρείτε, και στην πρώτη εκδοχή, στην ίδρυση του υπερταμείου, οι θεσμοί είχαν συμφωνήσει και μετά που μπήκε η ΕΙΑΘ και η ΔΑΠ, συμφωνήσανε στην αίρεση του ελληνικού συντάγματος και αλίμονο να μην ήταν έτσι, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ούτε τυπικό άρνησης ή μπλοκαρίσματος από τους θεσμούς. Ξέρετε τι θέμα τίθεται, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Ότι θα χάσετε τη μάχη της ιδιωτικοποίησης, την οποία τη δίνετε λισαλέα, και πάτε να οργανώσετε ντου στα αποθεματικά. Πάτε να φάτε τα αποθεματικά. Ήρθε χθες, δεν ξέρω αν σας τα λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερωτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, μην κοιτάτε χαμηλά, εδώ κοιτάξτε. Για να γίνει Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, το ενημερωτικό ξέρετε τι λέει, θα πάει στα πρακτικά. Για τη διανομή μερίσματος. Πόσο μέρισμα? Α, να σας πω. Η Alpha Bank λέει ότι μπορεί να είναι 260 εκατομμύρια ευρώ. 27 Ιουλίου το έγγραφο, χτεσινό. Η Axia Venture λέει ότι μπορεί να είναι 230 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα πάνε να συζητήσουν. Και κάθονται και ακούνε τους ειδικούς των χρηματοοικονομικών που λένε ότι μια δημόσια εταιρεία, η οποία σας την παραδώσαμε με ταμείο 400 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχει 230, πρέπει να πάει να μοιράσει μερίσματα κατά καλό καιρό και να βγει στις αγορές να δανειστεί. Λοιπόν, προσέξτε, διότι εδώ είναι προφανές ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, οι ευθύνες δεν είναι μόνο πολιτικές και είναι και ποινικές. Και το λέω ευθέως, αυτό αφορά τη διοίκηση της ΕΙΔΑΠ. Είναι αντισυνταγματική η σύνθεση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και τι πάτε να κάνετε εσείς τώρα? Εσείς πάτε να προλάβετε την συζήτηση για τη συμμόρφωση την οποία έχουν ετηθεί οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ ενώπιον της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣΤΕΙ, η οποία είναι την 21η Σεπτεμβρίου. Και πάτε εσπεσμένα να κάνετε Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Αυγούστου και Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου. Για να λαιλατίσετε 150 ή 230 ή 260 ανάλογα το σύμβουλο εκατομμύρια να μοιραστούν τα μερίσματα. Και να παίξετε, να αγοράσετε ένα ασφάλιστρο κινδύνου απέναντι στο πάρα πολύ πιθανό ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ με μια απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούμε να σας το πούμε πιο καθαρά, πραγματικά. Όσοι επιλέξουν να πάνε σε αυτό το δρόμο θα αντιμετωπίσουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, και όσοι επιλέξουν να ενθυλακώσουν μερίσματα ενώ επικρέμεται αυτή η διαδικασία ενώπιον του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου, δεν θα χάσουν όλα τα λεφτά τους, θα χάσουν και τον ύπνο τους. Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν θα πούνε το νερό νεράκι επειδή εσείς είσαστε ιδεολειπτικοί από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ευχαριστούμε πολύ.